Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή στη λακωνική ζώνη της τηλεόρασης Best να έχουμε έναν εκλεκτό συνομιλητή, έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον Σεβασμιάτωτο Μητροπολίτη Μονεβασίας και Σπάρτης, κύριο Ευστάθιο. Σεβασμιότητε, ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση από το Best Λακωνία στη νέα τηλεοπτική πρόταση του νομού, όπου προσπαθούμε να αναδείξουμε όλα τα ζητήματα του δικού μας νομού. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι είχατε αυτή τη σκέψη να έρθετε στο γραφείο της Ιεράς Μητροπόλεως και να κάνουμε μία συνέντευξη και να ευχηθώ μάλιστα, εφόσον τώρα ξεκινάτε, ανοίγετε τα φτερά σας, να έχει καλή επιτυχία και καλή πορεία. Ήταν ανάγκη, διότι η περιοχή μας θεωρείται λιγάκι απομονωμένη και χρειάζεται τα προβλήματα τα πολλά τα οποία έχει, κάποιος επιτέλους να τα ακούσει. Και νομίζω ότι τα τηλεοπτικά μέσα και γενικώς τα μέσα της ενημερώσεως έχουν αυτό το καθήκον, να παρουσιάζουν τα προβλήματα, όχι για να μπερδεύουν τους ανθρώπους ή να εκθέτουν κάποιους που είναι επιλύσβοντες του καθήκοντός των, αλλά να τα ακούσουν και οι υπεύθυνοι, προκειμένου κάποια στιγμή να φιλοτιμηθούν να τα επιλύσουν. Αυτός είναι, θεωρούμε και εμείς, ο ρόλος μας, να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της κοινωνίας, προβάλλοντας και τους προβληματισμούς και όλα τα καλά που γίνονται, αλλά και αυτά τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν ίσως στη συνέχεια. Σεβασμιότητε, να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας γενικά με την εθνική κατάσταση, οικονομική κρίση, φτώχεια, ανέχεια. Πώς βιώνετε κι εσείς ως Μητροπολίτης Μονεβασίας και Σπάρτης, έχετε καθημερινή επαφή με τους πιστούς? Πώς έχετε έτσι βιώσει? Βέβαια, αυτό το θέμα αρμοδιότεροι άλλοι είναι να το προσεγγίσουν και να το περιγράψουν και να εμβαθύνουν στην κρίση η οποία έχει ενσκύψει στη χώρα μας. Αλλά και σαν επίσκοπος νομίζω ότι είμαι και εγώ μέσα στους ανθρώπους εκείνους που πρέπει να έχουν έναν ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Όντως, τον τόπο μας, και δεν εννοώ τη Λακωνία, τη χώρα μας, την έχει βρει αυτή η μεγάλη κρίση. Και το χειρότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι δεν βλέπει ο άνθρωπος φως στο τούνελ. Αν ξέβραμε ότι ύστερα από ένα χρόνο θα φύγει αυτή η κρίση, θα δούμε καλύτερες ημέρες, θα σφίγναμε τα δόντια μας και όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο, γιατί σήμερα δεν είναι μόνο οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι και οι πλούσιοι έγιναν φτωχοί. Άρα όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Θα ζούσαν λοιπόν με την ελπίδα, ένα χρόνο θα δεινοπαθήσουμε, αλλά επιτέλους μετά θα βγούμε στο ξέφωτο. Τώρα υπάρχει αυτό το σκοτεινό σημάδι. Βέβαια τα μηνύματα που στέλνουν οι κυβερνώντες είναι μηνύματα ελπίδας. Ας μην είμαστε προκατηλημένοι και ας περιμένουμε αυτά τα μηνύματα, τα ελπιδοφόρα, κάποια στιγμή να υλοποιηθούν, να γίνουν πράξη. Όμως πρέπει να πω ότι όλος ο λαός μας υποφέρει. Δεν σας αποκρύπτω ότι έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι μέχρι μπροστά από 5 χρόνια όχι απλώς δεν είχαν ανάγκη από τίποτε, αλλά ήταν και δικοί μας συνεργάτες στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Μητροπόλεως. Και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη της βοηθείας μας. Δεν μπορώ να αποκαλύψω πρόσωπα, αλλά ούτε και τα περιστατικά αυτά τα οποία κυριολεκτικά με έχουν συγκλονίσει, αλλά πρέπει να ομολογήσω του λόγου το ασφαλές ότι αυτή είναι η κατάσταση και δεν πρέπει να κάνουμε την στουρθοκάμιλο. Έτσι. Μάλιστα. Πολλά ακούγονται σε φερμιότητα για τα εθνικά ζητήματα, ένα πολύ πολύ κύριο και καυτό θέμα που ταλανίζει τη χώρα μας στην πάροδο των ετών, θα έλεγα. Λες και τη χώρα μας τη ζηλεύουν και θέλουν συνέχεια να την έχουν υποπίεση. Θέματα με τους γείτονες, με την Τουρκία, θέματα με το Μακεδονικό. Θα ήθελα τη δική σας έτσι, τοποθέτηση. Είναι το μήλον της έρηδος πάντοτε η Ελλάδα, διαχρονικά. Επειδή είναι όμορφος ο τόπος, πατρίδα σαν τον ήλιο σου, ήλιος αλλού δεν λάμπει. Και εδώ στο χώρο της Ελλάδος έχει ομορφιά και χάρη το πιο φτωχό κλαδί, το πιο μικρό χορτάρι που λέει ο ποιητής. Έχει θάλασσες. Έχει ό,τι πιο ωραίο υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Και είναι επόμενον να γίνει το μήλον της έρηδος και όλοι να έχουν βλέψεις προς τον τόπο μας. Από το ένα μέρος το ότι όλοι ενδιαφέρονται για μας, ενδιαφέρονται και αγαπούν τον τόπο μας, είναι
πολύ ευχάριστο. Αλλά το ότι επιβουλεύονται τον τόπο μας, αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Είναι και επικίνδυνο και κάποιος ή κάποιοι πρέπει να βάλουν φραγμό σε αυτή την βουλημία των ανθρώπων, είτε λέγονται Ευρωπαίοι, είτε λέγονται παραπέρα, είτε λέγονται γείτονές μας όπως οι Τούρκοι. Ο Θεός έθεσε τα όρια, λέμε εμείς στη γλώσσα την εκκλησιαστική. Έθεσε όρια και δεν πρέπει αυτά τα όρια κάποιος να τα υπερπηδά, κάποιος να τα καταργεί, διότι τότε δημιουργούνται οι συγκρούσεις. Και οι συγκρούσεις σε αυτή την εποχή είναι πολύ πολύ επικίνδυνες. Σήμερα δεν συμφέρει ούτε τον νικητήν ένας πόλεμος. Ο πόλεμος δεν θα είναι ετών και μηνών, αλλά θα είναι ωρών. Και μέσα σε αυτές τις λίγες ώρες θα γίνει μεγάλη καταστροφή. Τώρα πλέον δεν θα πολεμήσουμε με τα λιανοντούφεκα εκείνης της εποχής, ούτε με τα δρεπάνια όπως κατέγραψαν χρυσές σελίδες οι Μανιάτες στην ιστορία τους. Αλλά τώρα είναι πυρηνικά τα όπλα και μέσα σε λίγη ώρα θα έχουμε πάθει όλεθρο, όχι απλώς ζημιές. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή ακριβώς αυτό που είπα προηγουμένως δεν συμφέρει ούτε τον νικητήν ο πόλεμος, δεν θα γίνει πόλεμος. Αλλά διαδίδονται μερικά πράγματα, είτε λόγω σκοπιμότητος για εκφοβισμόν, είτε διαλόγους από προσανατολισμού. Λένε ας πούμε ότι η Τουρκία έχει προβλήματα εσωτερικά και για να μην ασχολούνται οι άνθρωποι με τα προβλήματα τα εσωτερικά, ρίχνουν το ενδιαφέρον τους προς το Αιγαίο, προς την Ελλάδα και γίνεται μια συζήτηση γύρω από αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα γίνει πόλεμος, έστω και αν ετοιμάζονται ή επιστρατεύονται, και δεν έχει σχέση μόνο με τη χώρα μας αυτό. Άκουγα προχθές και διάβασα στην εφημερίδα ότι κάπου 10 εκατομμύρια κάλεσε στα όπλα ο Πούτιν. 10 εκατομμύρια στρατιώτες, μια επιστράτευση. Τώρα μπορεί να είναι δοκιμαστική, είπα, να μην μπω μέσα στις λεπτομέρειες αυτές. Όμως πρέπει να πω σαν επίσκοπος ότι ένας πόλεμος, έστω και μικράς χρονικής διαρκείας, και έναν άνθρωπο να χάσουμε στον πόλεμο αυτόν, και αυτό είναι μεγάλη απώλεια. Εμείς δεν δίνουμε σημασία στον αριθμό μόνο, διότι και ένας άνθρωπος για μας που θα απολεστεί, που θα χαθεί, και αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ μεγάλη αξία, διότι μπορεί να είναι το παιδί μιας χείρας μάνας, μπορεί να είναι το μονάκριβο παιδί μιας οικογένειας, εις το οποίο παιδί είχε επενδύσει ελπίδες αυτή η οικογένεια, και δεν έχουμε δικαίωμα να αφαιρέσουμε και να αποδυναμώσουμε αυτές τις ελπίδες που έχει μια οικογένεια. Είναι συμφορά πραγματική ένας πόλεμος, οποιαδήποτε και αν είναι τα αποτελέσματά του. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, θα παραμείνω λίγο στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο, να μην τι άλλο, προβληματίζει και αγχώνει έτσι, την ελληνική κοινωνία, θα έλεγα, και έχω παρατηρήσει και πολλές αναφορές που γίνονται και στο διαδίκτυο και σε βιβλία, με κάποιες ίσως προφητείες του πατέρα Παΐσιου κλπ. Τι γνώμη θα έχετε για... Ως προς τις προφητείες, και σε εσάς το λέγω, εσείς θα το πείτε σε όλο τον κόσμο που θα σας ειδεί και που θα μας ειδεί, δεν πρέπει να δίδουμε ιδιαίτερη σημασία. Διότι πολλές φορές αυτές οι προφητείες δεν έχουν το νόημα που τους δίδουμε. Ούτε είναι παρόντα τα πρόσωπα αυτά τα οποία διατύπωσαν τις προφητείες για να μας δώσουν τις εξηγήσεις. Μάλιστα. Βέβαια πρέπει να σας πω και αυτό, οι λέξεις προφητεία για τα σημερινά ή για αυτά που θα γίνουν αύριο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική της σημασία. Προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η διδασκαλία και η προετοιμασία για την έλευση του Μεσσία. Αυτό λοιπόν που έκαναν τότε για να προετοιμάσουν την έλευση ήταν ένα προφητικό στάδιο. Και αυτά τα οποία θα συνέβαιναν με την εμφάνιση του Μεσσία είναι οι λεγόμενες προφητείες. Τώρα προβλέψεις μπορεί να πούμε και όχι προφητείες. Εν πάση περιπτώσει δεν θα σταθούμε στην ερμηνεία του χαρακτηρισμού του όρου. Όμως θα πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτική, διότι πολλές φορές οι προφητείες είναι σαν τις καρκινικές επιγραφές της παλαιάς εποχής. Διαβάζεται και από την αρχή, διαβάζεται και από το τέλος. Και έτσι εκμπερδευόμαστε. Το πιο ωραίο πράγμα είναι εμείς να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, διότι εφόσον ο θάνατος είναι ευνίδιος, τι θέλουμε την προφητεία.
Ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε. Σπουδαίοι άνθρωποι και πλούσιοι και αξιωματούχοι και μορφωμένοι. Την ώρα που μιλούσαν ή ύστερα από μια ώρα άφησαν τον κόσμο τον παρόντα και τόσο σπουδαίοι ήταν που δεν ήξεραν τι θα γίνει ύστερα από 5 λεπτά στη ζωή τους. Επομένως, αφού είναι ευνίδιος ο θάνατος και αυτά τα οποία προφητεύονται είναι αυτά τα οποία θα συμβούν ενδεχομένως, εμείς γιατί να στηρίξουμε τη σκέψη μας στην προφητεία και όχι στο ευνίδιο του γεγονότος, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Πολύ σωστά. Σεβασμιότατε, μεγάλος λόγος έγινε και για τα θρησκευτικά βιβλία, στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια, πολλές αλλαγές. Εγώ δεν θυμάμαι, μάλλον εκείνη την εποχή που ήμουν και εγώ μαθητής, ήταν πολύ πιο όμορφα, θα το πω, έτσι απλά, λιτά για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, πολύ πιο ουσιαστικά θα έλεγα, τα βιβλία εκείνης της εποχής. Τι έχει αλλάξει? Έχει γίνει ένα τεράστιο λάθος και δημιουργεί έναν θόρυβο που δεν είναι ανυπόστατος. Έχει κάνει λοιπόν ένα τεράστιο λάθος το Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Και επειδή ήμουν στην Επιτροπή, η οποία επισκέφθη τον Πρωθυπουργό, είμαστε τρεις αρχιερείς, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μητροπολίτης Ελαμίας, Φιδιώτιδος και εγώ. Και ήταν απέναντί μας ο Υπουργός Παιδείας, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης και άλλοι δύο παράγοντες διοικητικοί. Και ο Πρωθυπουργός στη μέση. Είπαμε τόσο ωραία πράγματα που μας έκανε τεράστια εντύπωση η διαστροφή αυτών που συζητήσαμε εκείνη την ώρα. Να καταλάβετε, βγήκαμε από την κυρία είσοδο εμείς. Οι δημοσιογράφοι μπροστά, ο Μακαριώτατος έδωσε την συνέντευξη και μετέφερε αυτά τα οποία έγιναν στη συζήτηση. Mm-hmm. Και σας λέω, ήταν πολιτισμένη η συζήτηση. Και ο Υπουργός μάλιστα Εθνικής Αμήνης είπε πολύ σοβαρά πράγματα και για τον ίδιο τον εαυτό του και για το κόμμα του. Και έθεσε θέμα ότι δεν πρέπει επουδενή να εξοβελιστούν τα θρησκευτικά από τα σχολεία. Μάλιστα. Και στάθηκε στην παράδοση του γένους μας. Mm-hmm. Και την μέχρι εκείνη τη στιγμή κατάσταση. Λοιπόν, είπε ο Μακαριώτατος αυτά, βγήκε από την άλλη πόρτα ο Υπουργός Παιδείας, ο Φίλης, και είπε τελείως αντίθετα. Είπε άλλο. Και γεννάται τώρα το ερώτημα. Ποιον θέλει να κοροϊδέψει? Εμείς δεν πήγαμε εκεί για να κοροϊδέψουμε κανέναν. Να συζητήσουμε ένα σοβαρό θέμα και να καταλήξουμε σε μια σοβαρή και επωφελή λύση. Έγινε αυτό και καταλαβαίνετε από εκεί και μετά άλλη επιτροπή από μέρος της Εκκλησίας, άλλη επιτροπή μέρος του Υπουργείου και φτάσαμε στο σημείο να προσφύγουν γονείς πλέον και εκπαιδευτικοί εις το Συμβούλιο Επικρατείας και προχθές βγήκε η απόφαση και δικαιώθηκαν. Mm-hmm. Επομένως πρέπει να επανέλθουν τα θρησκευτικά όπως ήταν και πριν. Όπως ήταν και πριν. Μάλιστα. Και να εμψυχωθούν, mm-hmm. συγχωρήστε με που θα το τονίσω αυτό, mm-hmm. και οι θεολόγοι, οι οποίοι μερικές φορές γίνονται αιτία να αποδυναμώνεται το θρησκευτικό μάθημα και να σχηματίζουν την εντύπωση και κάποιοι ότι δεν χρειάζονται τα θρησκευτικά. Δεν έχει να φελεί τίποτα. Αν ο θεολόγος είναι ψυχωμένος, έχει κλείσει μέσα στην καρδιά του Χριστό και Ελλάδα, είναι ένας καινούριος Απόστολος και Ιεραπόστολος στην εποχή μας. Έτσι. Πολύ σωστά. Συμφωνήσω απόλυτα, σεβασμιότατε, και θεωρώ ότι οι φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν θα βγάζουν πολύτιμα συμπεράσματα και θα χαίρονται για τη συζήτησή μας. Ελληνική σημαία. Το έχω σημειώσει και το έχω βάλει και με έντονα γράμματα. Ακούγεται, διασπείρεται, ότι θέλουν εντός αγωγικών κάποιοι να βγάλουν το σταυρό από την ελληνική μας σημαία. Λόγω... Και τι θα βάλουν? Και τι θα βάλουν? Ένα πανί δηλαδή, ή θα βάλουν καμιά φωτογραφία? Κοιτάξτε, είναι μερικά πράγματα που μας κάνουν να τραβάμε τα μαλλιά μας κυριολεκτικά. Αν υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι, ή μάλλον αν αυτοί οι άνθρωποι είναι σοβαροί, που σκέπτονται κάτι τέτοιο, κατάργηση των θρησκευτικών και εθνικών μας συμβόλων. Είναι η ζωή μας αυτή. Αυτά. Λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος εις απώλεια. Στάθηκε τούτη η χώρα στα πόδια της και έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία της, χάρισε στην Εκκλησία και τους εκπροσώπους της Εκκλησίας. Δεν το λέω διότι είμαι κληρικός. Διαβάστε τι έλεγε ο Μακρυγιάννης, τι έλεγε ο Κολοκοτρώνης, τι έλεγαν όλοι οι μεγάλοι αυτοί άνθρωποι που αυτοσυστρατεύτηκαν και έδωσαν οι περισσότεροι από αυτούς το αίμα τους και θυσίασαν και τα υλικά πράγματα για του Χριστού την πίστη, την Αγία και για της πατρίδος την ελευθερία.
Η σημαία είναι ένα κομμάτι από τη φουστανέλα του πολεμιστή και ένα κομμάτι από το ράσο του κληρικού. Έτσι ακριβώς. Έτσι ξεκίνησε η σημαία. Προχθές στις 25 Μαρτίου, δεν ξέρω πώς το σκέφτηκα, αλλά ήτανε και το φαινόμενο αυτό έτσι συγκλονιστικό. Έχουμε έναν νέον άνθρωπο, ένα παιδί του Λυκείου, δίνει εξετάσεις του Πανεπιστήμιο φέτος, που είναι και καλός ψάλτης. Και ήταν και ντυμένος με τη φουστανέλα του. Ήρθε πρωί-πρωί στην εκκλησία. Και ένα άλλο παιδί, το οποίο δίνει και αυτό εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, και φορούσε το ράσο του. Είναι και, τους έχω κάνει και τους δύο αναγνώστες. Έτσι λοιπόν πως ήταν ο ένας με τη φουστανέλα και ο άλλος με το ράσο, εμένα με συγκλώνησε αυτό. Και ύστερα τους ανέβασα και επάνω εκεί μπροστά στην ωραία, δίπλα στην ωραία πύλη, και μάλιστα το πήραν είδηση και οι άνθρωποι οι επίσημοι που ήρθαν. Τι ήταν αυτό, λέει, σε προσπέρατε. Συγκλονίζει η παρουσία του πολεμιστή, φουστανελοφόρου, και η παρουσία του κληρικού. Έτσι. Εμείς δώσαμε τα χέρια και έχει γίνει μία συνήφανση ορθοδοξίας και ελληνισμού στο χώρο των δικών μας. Το ξέρετε ότι το ύφασμα αποτελείται από στιμόνι και από υφάδι. Αν λοιπόν το ένα το ξεμονέψουμε, θα μείνουν κλωστές. Και βέβαια εκείνος που θα ζημιωθεί δεν θα είναι ο χριστιανισμός, η ορθοδοξία. Η ορθοδοξία έχει και άλλους τρόπους και άλλους τόπους να θριαμβεύει. Αλλά όπου, είναι μια πραγματικότητα αυτή, έτσι, ναι, όπου έγινε ο αποχωρισμός και ο διαχωρισμός ελληνισμού και εκκλησίας, ζημιώθηκε ο ελληνισμός. Ρίξτε μια ματιά σε όλα τη γη, στα μήκη και τα πλάτη, και θα δείτε. Όπου υπάρχει συνύφαρση και έχουμε μια συμπόρευση, θριαμβεύουν οι Έλληνες. Όπου ξέχασαν την Εκκλησία, τα διέγραψαν αυτά, χάθηκαν οι ίδιοι. Ενώ η Εκκλησία πήγε παραπέρα. Έτσι. Είχαμε τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Θρίαμβο ήταν όλες αυτές οι εκκλησίες και μάλιστα αναφέρονται και μέσα στην Αγία Γραφή και στην Αποκάλυψη. Περάσαμε αυτή την κρίση, αυτή τη δοκιμασία. Έφυγε ο Ελληνισμός από τη Μικρά Ασία. Η Εκκλησία πήγε αλλού, πήγε στην Αυστραλία, που εκεί δεν είχε ακουστεί καθόλου Ορθοδοξία. Και τώρα υπάρχει μια Ορθόδοξη Εκκλησία, σφίζουσα από ζωή, και έχει μια προβολή άνευ προηγουμένου. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ σημαντικά, γιατί είναι θηλυκά σύμβολα τα οποία πάνε, όπως είπατε. Μα τι έφτεξαν αυτά τα σύμβολα που χρειάζεται τώρα να τα αντικαταστήσουμε. Τι έφτεξαν. Δεν θέλω να το πω, αλλά αναγκάζομαι τώρα να το πω. Να γίνουν οι Τούρκοι διδάσκαλοι μας αυτά τα πράγματα. Ναι. Είδατε τι φανατισμό έχουν για το Κοράνιο και για τα σύμβολα τα δικά τους. Έτσι. Μπορεί να πεις κάτι για το Κοράνιο, μπορεί να ασκήσεις το Κοράνιο. Πόλεμος μπορεί να γίνει αυτά. Και εμείς έχουμε αυτά τα ιερά σύμβολα που είναι η ζωή μας, που είναι η πνοή μας, που είναι όλη η ιδεολογία μας εκεί ενσαρκωμένη. Βαθιά και να μιλάμε μας με αυτόν τον τρόπο. Ή να καίμε σημαία εμείς οι Έλληνες. Να την κάψουν οι άλλοι τη δική μας σημαία. Είναι θέμα δικό τους. Και εμείς δεν πρέπει να σταθούμε με σταυρωμένα τα χέρια. Αλλά εμείς οι ίδιοι να κάνουμε αυτά. Είναι φαινόμενα της εποχής που, αν μη τι άλλο, σημεία των καιρών. Σημεία των καιρών δημιουργούν προβληματισμούς και σκέψεις σκοτεινές, θα έλεγα εγώ, σεβασμιότατε. Ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό που έχω σημειώσει και θα ήθελα την δική σας έτσι τοποθέτηση, σεβασμιότατε, είναι το θέμα της μετανάστευσης, μεταναστευτικό. Μείζον μεγάλο θέμα, τελευταία χρόνια βλέπουμε στην χώρα μας εισρωή πολλών εκατοντάδων μεταναστών από εμπόλεμες ίσως ζώνες, από ζώνες όχι ίσως εμπόλεμες, αλλά βαφτίζονται εμπόλεμες. Θα ήθελα έτσι δική σας τοποθέτηση επ' αυτού. Αν μου επιτρέπετε να δούμε και την άλλη πλευρά, γιατί έχουμε και εμείς μετανάστες. Έτσι. Φεύγουν παιδιά δικά μας από εδώ και πηγαίνουν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Πηγαίνουν στην Αμερική και στην Αυστραλία, προπάντων στην Ευρώπη. Έχουμε χιλιάδες παιδιά, χιλιάδες επιστήμονες που έφυγαν από τη χώρα μας και βγήκαν έξω από τη χώρα μας για σταδιοδρομία. Mm-hmm. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Πληγή. Είναι μια αφέμαξη, είναι μια αιμορραγία. Βέβαια έχει και την καλή της πλευρά. Επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχει μια καλή πλευρά. Mm-hmm. Όπως ανέκαθεν οι Έλληνες έφευγαν από τον τόπο τους και πήγαιναν στη Μικρά Ασία, πήγαιναν σε όλα τις γης, τα μήκη και τα πλάτη. Και φαίνεται ότι ορφάνευε ο τόπος μας, όμως εκεί που πήγανε θριάμβευσαν, εκεί που πήγανε προόδευσαν και από εκεί που επήγαν βοήθησαν τη χώρα μας στις δύσκολες στιγμές. Είναι η καλή πλευρά αυτή. Όμως δεν θα ήθελα ποτέ αυτά τα παιδιά που φεύγουν να έχουν μέσα στην καρδιά τους το παράπονο ότι τους έδιωξε η πατρίδα μας. Που υπάρχει αυτό το παράπονο. Υπάρχει. Αυτό να μην υπάρχει.
να φύγουν για καλύτερη ζωή, για καλύτερη σταδιοδρομία. Mm-hmm. Να το κάνουν. Αλλά να φύγουν διωγμένα, αυτό είναι τραγικό και τρομερό και θα ήθελα όσοι έχουν την ευθύνη να το προσέξουν. Διότι εάν πράγματι έχουν φύγει διωγμένοι, δεν θα έχουν διάθεση να ξαναγυρίσουν. Έτσι. Και δεν θα έχουν και διάθεση να βοηθήσουν τον τόπο που τους έδιωξε. Ενώ αν φύγουν μόνοι τους, να ξέρετε ότι θα ευγνωμονούν τον τόπο που τους έδιωξε. Mm-hmm. Που έφυγαν. Όπως έχει συμβεί με τα ορεινά της Γορτινίας, τους οποίους είχα γνωρίσει πολύ καλά τους ομογενείς, αλλά και πολλοί δικοί μας. Στη Γορτινία ήταν πέτρα και άγωνο το έδαφος. Και κατά κάποιο τρόπο έγινε ένας διάλογος της πέτρας και του ανθρώπου, του νέου. Του είπε η πέτρα, παιδί μου αν καθίσεις εδώ πέρα, εγώ δεν έχω τίποτα να σου προσφέρω. Πήγαινε κάπου αλλού να προκόψεις, διότι έχεις καθαρό και δυνατό μυαλό. Έφυγαν οι άνθρωποι, προόδευσαν και επειδή πολλοί επέτυχαν, ήρθαν πάλι και έρχονται στα χωριά τους για να πούνε ένα ευχαριστώ στον τόπο που τους έδιωξε. Αυτό ακριβώς. Το μεταναστευτικό λοιπόν θέμα, εάν το ειδούμε από αυτή τη πλευρά, είναι ευεργετικό. Τώρα, είπατε για τους άλλους που έρχονται εδώ πέρα. Είναι εποχή των μεγάλων μετακινήσεων. Εμείς δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, πολύ φοβούμαι ότι δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι και γι' αυτό το πληρώνουμε και θα το πληρώσουμε ακόμη πιο ακριβά. Θα ξέρετε όμως ότι εμείς σαν εκκλησία, οποιοδήποτε έρχεται στην πόρτα μας ή απ' έξω στην εκκλησία ή μέσα και είναι πεινασμένος και είναι άρρωστος και έχουμε, θα του δώσουμε και φάρμακα, θα του δώσουμε και ψωμί και ό,τι μας ζητήσει. Δεν θα το στερήσουμε, διότι είναι μακριά από μας ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. Διότι βλέπουμε στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου την εικόνα του Θεού. Ας είναι οποιασδήποτε θρησκείας και εθνικότητος. Είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε κοντά του εφόσον ήρθε στην πόρτα μας. Αυτοί βέβαια που έχουν την ευθύνη, διότι τα σύνορά μας είναι ξεφραγουαμπέλη, αυτοί έχουν τεραστή ευθύνη και πρέπει να την προσέξουν και να βοηθήσουν την κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα βλέπουμε πληθώρα μεταναστών. Βέβαια λένε κάποιοι ότι θέλουν να έρθουν μέσω Ελλάδας για να πάνε στην Ευρώπη για να βρουν ίσως καλύτερο... Δεν ονειμότερον του προσωρινού. Αυτό έρχονται εδώ, βλέπουν ότι είναι πολύ καλή η ζωή της Ελλάδος και κάθονται. Ή δεν τους θέλουν οι παραπέρα, βρίσκονται εμπόδια, έχουν βάλει σίδηρα οδοφράγματα και εμπόδια, εν πάση περιπτώσει, και μένουν εδώ πέρα. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο και στα πιο τοπικά, εδώ τα δικά μας τα λακωνικά θέματα, σεβασμιότητα. Σε ένα επίπεδο για το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, είναι τεράστιο θα έλεγα εγώ. Είναι παντού, προσφέρει όπου μπορεί, σε όποιον χρειάζεται και έχει ανάγκη. Και ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο φαντάζομαι οι αιτήσεις, γενικότερα η όχληση, η καλή εντός εισαγωγικών, πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Εσείς να το λέτε ότι είναι τεράστιο. Εγώ δεν πρέπει να το λέω. Εγώ πρέπει να ακολουθήσω τη διδασκαλία του Χριστού μας που λέει «Μη γνώτο η αριστερά σου, τι είπε η δεξιά σου». Και προσπαθώ έτσι να εργάζομαι. Και στον φιλανθρωπικό και στον κοινωνικό τομέα. Βέβαια ένα έργο που γίνεται, όσο να το κρύψω εγώ με το ράσο μου, δεν μπορώ να το καλύψω. Το κάθε καλό έργο έχει τη δική του ακτινοβολία και την λάμψη και οπωσδήποτε το παίρνουν είδηση. Εδώ είμαστε και πολύ μικρός ο χώρος και ξέρουν πρόσωπα και πράγματα, ξέρουν και τι τρώμε και ποιος μπήκε στο σπίτι μας και ποιος βγήκε. Εκείνο που πρέπει να σας πω εγώ είναι ότι η Μητρόπολης προσπαθεί να προσφέρει εις τους ανθρώπους που κατοικούν εδώ ή και στους διερχομένους ό,τι είναι εφικτό, ό,τι μπορεί. Και από το υστέρημα και από το περίσσευμα. Και να διαχειρίζεται τις δωρεές που κάνει ο κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος κατά τον καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Αν είναι δυνατόν το 1 ευρώ να το κάνει 100, αξιοποιώντας το δηλαδή, πρέπει να το κάνει. Δοξάζω το Θεό διότι δεν έχουμε λαθροχειρίες σε όλα αυτά τα πράγματα. Και πιστεύω ότι πηγαίνουν τόσο καλά τα ιδρύματα και μέχρι τώρα δεν έχουμε πρόβλημα διότι δεν έχει γίνει καμία τέτοια άσχημη δουλειά. Δοξάζουμε λοιπόν τον Θεό. Έχουμε πολλά προβλήματα. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν ανάγκη βοήθειας. Είναι αναρρύθμιτοι θα σας έλεγα. Και μη σας κάνει εντύπωση να σας πω ότι 800 άνθρωποι κάθε μέρα
κοιτάζουν τη Μητρόπολη και κοιτάζουν τον Μητροπολίτη και τους εκπροσώπους της Εκκλησίας. 800 και 800, λέω λίγοι. Όμως θα μου πείτε όλα αυτά πώς, από πού προέρχονται. Πρώτα από την πρόνοια του Θεού. Έχουμε πατέρα των Θεών και ένας πατέρας σαν τον Θεό δεν θα αφήσει ποτέ τα παιδιά του να πεινάσουν. Και από την πέτρα ακόμη μπορεί να μεταβάλει ψωμί και να ετοιμάσει φαγητό για τους ανθρώπους. Δεν το θεωρείστε υπερβολικό. Mm-hmm. Αγγίζει αυτό που λέω το θέμα του θαύματος και σαν εκκλησιαστικοί άνθρωποι πρέπει να παραδεχόμεθα και το θαύμα. Έπειτα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προτιμούν αυτοί να φάνε αλάδωτο προκειμένου κάποιος άλλος να έχει λαδάκι στο σπίτι του. Είναι όπως λέμε εκ του υστερήματος αυτή η προσφορά. Ακόμη υπήρξαν μερικοί που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και άφησαν κάποια περιουσιακά στοιχεία στην Μητρόπολη να τα διαχειριστεί και από τα ενίκια αυτών των περιουσιακών στοιχείων έχουμε ένα μέρος. Πολύ μικρό γιατί όπως ακούτε κι εσείς σήμερα τα ενίκια δεν περνάνε πλέον. Έτσι. Ή δεν ενοικιάζονται ή όταν ενοικιάσουν φεύγουν ύστερα από λίγο και χρωστάνε ενίκια πολλών μηνών. Πρέπει να σας πω όμως ότι υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο μέχρι μπροστά από λίγα χρόνια δεν είχε αξιοποιηθεί. Και αυτό είναι το ομογενειακό κεφάλαιο. Αυτό. Οι ομογενείς μας έχουν κατά καιρούς όχι ξαφνιάσει τον τόπο μας, αλλά έχουν κάνει με τις δραστηριότητές τους να τους καμαρώνουμε, να τους θαυμάζουμε, να τους επαινούμε ευκαίρως ακαίρως και να τους προβάλλουμε. Στο Μόντρεαλ, στο Τορόντο, στη Νέα Υόρκη, στη Φιλαδέλφεια, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη. Παντού. Οι σύλλογοι τους οργανώνονται, κάνουν εκδηλώσεις φιλανθρωπικές και μας στέλνουν την καρποφορία αυτών των εκδηλώσεων. Και σας λέω ότι ένα σεβαστό ποσό προέρχεται από εκεί. Και για τους τροφίμους, οι οποίοι είναι πρόσωπα για τα οποία έχει το κράτος την φροντίδα, είναι ασφαλισμένοι δηλαδή στον ΟΓΑ, έχουμε και από εκεί ένα σιτηρέσιο. Έχουμε μια χορηγία η οποία όμως καλύπτει, γιατί πρέπει να μιλήσω και με νούμερα, καλύπτει το 40 με 45%. Το 50 και 55% και το 60% πρέπει να το βρει ο Μητροπολίτης, ο υπεύθυνος δηλαδή της λειτουργίας αυτών των ιδρυμάτων. Όμως σας λέγω ότι μέχρι σήμερα δεν γονατίσαμε. Γονατίζουμε μόνο να ευχαριστούμε και να παρακαλούμε τον Θεό. Και να έχουμε αυτή την επικοινωνία με όλους τους ανθρώπους στους οποίους ακουμπάμε και από τους οποίους ελπίζουμε. Μάλιστα. Αυτό. Ήθελα έτσι να κάνω και μια τοποθέτηση για τους ομογενείς μας. Βεβαίως πήρατε υποτοβουλία και αναφερθήκατε. Ομογενείς οι οποίοι κάθε χρόνο δηλώνουν βροντερό παρόν, θα έλεγα. Όχι μόνο σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας ή στα χωριά που πηγαίνουν τα καλοκαίρια και πράττουν και έργα, κάνουν κατασκευές, δίνοντας και δουλειά σε πολλούς συνανθρώπους μας, αλλά δηλώνουν παρόν αυτό στην Εκκλησία μας εδώ. Είναι σημαντικό αυτό και οι ομογενείς μας, να ξέρετε, νιώθουν ευτυχισμένοι όταν βοηθούν. Έτσι. Έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Θα πάνε να δουν την Εκκλησία του χωριού. Έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στην Εκκλησία του χωριού. Θα δουν το κοινοτικό γραφείο, θα είναι το σχολείο, τους δρόμους, τις βρύσες. Αυτοί έχουν συμβάλει με τον οβολό τους, τον πλούσιο ή τον λιγότερο πλούσιο και έχουν γίνει αυτά τα έργα. Το ίδιο και με τα έργα της φιλανθρωπίας που βρίσκονται εδώ στη Μητροπόλη μας. Και εγώ ειλικρινά σας λέω, έχω καθιερώσει πλέον τη γιορτή των Ομογενών κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Την κάνουμε τον Αύγουστο για να έχουν έρθει και για να μην έχουν φύγει ακόμη σε εκείνη την περίοδο χρονική. Και τους υποδεχόμεθα, τους ομιλούμε. Ύστερα τους διασκεδάζουμε, τους δίδουμε ένα γλυκό, τους δίδουμε ένα ψυκτικό, κάνουμε μία όμορφη παρέα και πιστεύω ότι αυτό που λείπει από τους ομογενείς μας δεν είναι το φαγητό που εμείς μερικές φορές μπορεί να δυσκολευόμαστε να τους το προσφέρουμε. Οι ομογενείς μας είναι χορτάτοι, έχουν φτάσει πολύ ψηλά, είναι πλούσιοι, δεν έχουν ανάγκη από μας. Τι θέλουνε? Την αναγνώριση. Ο άνθρωπος το θέλει, είναι μέσα στη φύση του αυτό. Να του πεις μπράβο. Και πρέπει να το πούμε το μπράβο. Γιατί εμείς να αρνηθούμε την αναγνώριση? Έφυγαν χωρίς να έχουν γνωστόν κανένα στην Αμερική. Έτσι. Έφυγαν μερικοί ξυπόλοιτοι.
έφυγαν χωρίς να ξέρουν τέχνη, χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα. Και όμως επήγαν εκεί και όχι απλώς προόδευσαν, αλλά διακρίθηκαν. Υπάρχει διαφορά προόδου και διακρίσεως. Διακρίθηκαν. Πήγα κοντά τους και πήγα για να τους ειδώ. Αμερική, Αυστραλία, Καναδά. Και τι είδα. Έχουν επιτύχει στο εμπόριο, στις τέχνες. Δεν υπάρχει νοσοκομείο που να μην έχει γιατρό Έλληνα. Εδώ, δικών μας. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο να μην έχει καθηγητή πανεπιστημίου. Έτσι. Από εδώ, ντόπιον. Και προπάντων έχουν ευλογημένες οικογένειες. Παιδιά τα οποία τα βλέπετε σαν τα κρύα νερά. Έτσι. Άγγελοι πραγματικοί να πιστεύουν στον Θεό, να ζουν μια έντονη πνευματική ζωή και ταυτόχρονα είναι οι νέοι της εποχής, οι μοντέρνοι νέοι, οι οποίοι σπουδάζουν διάφορες επιστήμες και παρά τα αυτά, όλα αυτά τα έχουν επιστρατεύσει για να είναι και άνθρωποι. Διότι τι να το κάνουμε, να έχουμε επιστήμονα, έτσι, να ξέρει έχει γνώσεις και να μην αγαπάει τον συνάνθρωπό του. Να μην έχουν την ανθρωπιά μέσα τους. Σεβασμιότητα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή σας παρουσία στην λακωνική ζωή της τηλεόρασης Best και βεβαίως για τα τόσο πολύ σημαντικά έτσι πράγματα που μας είπατε. Θα κλείσουμε με το μήνυμά σας, βεβαίως. Επιτρέψτε μου και εγώ να σας ευχαριστήσω και μη χαμογελάσετε και για έναν άλλο λόγο. Διότι αυτή η εκπομπή θα ακουστεί και από τη Μεσσηνία. Θα μπέστην από εκεί. Είναι εκεί, η έντατο, βεβαίως. Και εκτιμώ τα πρόσωπα που εργάζονται εκεί, κατά κύρους έχουμε μια επικοινωνία. Χαιρόμαστε ότι ο δικός μας άνθρωπος είναι συνεργάτης τους και έτσι θα προβάλλεται και θα ακούγεται και έτσι η λακωνία. Εσείς γίνατε η αιτία της συναντήσεώς μας σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν κάτι καλό είπαμε και αυτό το καλό ακουστεί με καλό, με καλή διάθεση και έχει ένα καλό αποτέλεσμα, θα δοξάζουμε το Θεό και οι δυο μας, και εσείς και εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, είχαμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να έχουμε στην λακωνική ζώνη της τηλεόρασης Best τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μονιβασίας και Σπάρτης, κύριο Ευστάθιο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.